μικρή μου πατρίδα, ρηγμένη στη θάλασσα. Στην πρώτη ματιά μου φαινόσουν πάντα ανάσα, την πρώτη ρητίδα στα μάτια σου διάβασα. Μικρή μου πατρίδα, μικρή μου πνοή. Μικρή μου πατρίδα, γλυκιά και παράξενη, σκληρή και ωραία, ζεστή και κατάξερη. Δυνάστες σωτήρες σε θέλουν φυλασθένη, με ξένη την αναπνοή. Χιλιάδες παιδιά σου ρηγμένα στα πέρατα, μακριά απ' τις ρίζες, μακριά κι απ' τα τέρατα. Η πρώτη μαγιά σου μυαλά τετραπέρατα, σου δίνουν φιλί τη ζωή. Κρατάς το ρυθμό σου στον τρίτο τον πλάγιο, το όνειρο κάτω στα πόδια σου σφάγιο. Ψηλά στην κορφή σου δοξάζεις τον Άγιο Χριστέ μου και λόγο τιμής. Στον άνεμο φέθηκα και στη δική μου γνώμη, ταξίδι μου, ανάσα μου, αρμύρα ωκεανού. Το γέλιο σου σε σπίτι αλλού, απόψε πάντα μόσαμε σε σπίτι αλλού. Αλουμίνιο Καλύμνου, Φιλίτσης Γεώργιος. Σταθερότητα σε πολύ υψηλής ποιότητας προϊόντα. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται. Τεχνογνωσία από συνεχή ενημερωτικά σεμινάρια. Πιστοποίηση FPC CE από το 2009. Γραπτή εγγύηση στις κατασκευές μας. Ξεκάθαρη, με γραπτές και αναλυτικές προσφορές με υπογραφή και σφραγίδα. Σύγχρονη, γιατί εφαρμόζουμε με επιτυχία νέες μεθόδους για να έχετε πάντα την καλύτερη και λειτουργικότερη κατασκευή. Κριτήριο εμπιστοσύνης για την ασφάλεια και την αισθητική. Αξιοπιστία, με υψηλές προδιαγραφές παραγωγής και ακριβής παράδοσης στο χώρο σας. Πάντα δίπλα σας και μετά την τοποθέτηση με το αξιόπιστο After Sales Service. Αποκλειστικός πιστοποιημένος συνεργάτης της Europa Aluminium Systems. Φιλίτσης Γεώργιος, κατασκευές αλουμινίου, ποταμή Καλύμνου, τηλέφωνο 2243051101, αλουμίνιο Καλύμνου, Φιλίτσης Γεώργιος.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Γεια σας και χαρά σας. Πολλά και ενδιαφέροντα και τα σημερινά ρεπορτάζ μας, έτσι δεν είναι? Πολλά είναι. Πολλά ενδιαφέροντα είναι. Εγώ θα έλεγα εξαιρετικά είναι τα σημερινά ρεπορτάζ. Α, γιατί το λες αυτό? Εξαιρετικά. Έχω μια διέστηση. Ναι. Έχω μια διέστηση. Λοιπόν, για να δούμε. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μαστροκούκου που σχολιάζει μια επιστολή του κυρίου Δημάρχου προς την ναυτιλιακή εταιρεία Μανούση. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος, τσιγκλιζόμενος από την συνάδελφο εδώ, την κυρία Μαΐλη, δίνει τις δικές του απαντήσεις γιατί για αυτό το θέμα. Γιατί όμως, θυμάσαι ότι όταν κάναμε ένα ρεπορτάζ και μάλιστα εσύ μιλούσες τότε για αυτή την εταιρεία, ενημερωτικό ότι έρχεται στην Κάλυμνο και είναι μια υγιής. Μας τη χάρη ψέρι μου. Ναι, μια υγιής εταιρεία. Καλή. Και όταν έρθει εδώ είναι αυτόματα ανταγωνίστρια της ΑΝΕΚ. Ακούσαμε. Δεν το είπα εγώ αυτό. Όχι. Δεν είπα εγώ αυτό. Το είπαμε ότι έρχεται μια εταιρεία. Αλλά καλοδεχούμενη είναι. Το δρομολόγιο αυτό. Ναι. Εκεί. Τι ακούσαμε? Τα εξαμάξεις. Από τον ίν πρόεδρο της. Ναι. Ότι δεν υπάρχει τέτοια ΑΝΕΚ περίπτωση. Ότι... Αδικαιολόγητα. Ναι. Απαράδεκτο. Τώρα λοιπόν βλέπουμε μια επιστολή του Δημάρχου. Η οποία... Λέει, ελάτε να ελάτε, προσεγγίστε ναι. εδώ και από εδώ να ξεκινούν τα δρομολόγια. Από εδώ να ξεκινούν τα δρομολόγια. Και γι' αυτό. Γιακό, Νήσιρο, Τήλο, Ρόδο κλπ. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό το θέμα μιλάει ο κύριος Μαστροκούκος και βέβαια εγώ το ρώτησα τον Δήμαρχο και απαντάει ο κύριος Δήμαρχος για ποιο λόγο σωστό. Έγινε αυτό. Ψάρια. Ψάρια, το νησί των Σφουγγαράδων και των Ψαράδων. Ανεμότατες και ο φακός τον του Καλυμνοϊνίου ήταν πρωί-πρωί. Θα φάμε λέει και φρέσκο και φτηνό ψάρι. Βέβαια. Φτηνό ψάρι. Φτηνό είναι στα λόγια. Μπαμπούνια. Όχι, ρε παιδί μου. Και κουτσομούρες ωραίες και καλαμαράκια. Ωραία, πολύ ωραία φρέσκα ψάρια. Αλλά εμένα μου άρεσε η εικόνα που ανέβαινε ο ήλιος με την Αττή και ερχόταν η ανεμότατα και μετά Παντελής. Και υπάρχουν ρεπορτάζ και από ηχθιοπολία του νησιού μας. Λοιπόν, να σας πούμε ότι στις Βίγλες γίνεται εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική. Γίνεται ένας δρόμος μεγάλος. Λεωφόρος θα γίνει. Πήγαμε εμείς εκεί να δούμε την δεύτερη μέρα. Γίνονται εργασίες πολλές. Ήταν εκεί και ο κύριος Γιαβάσης. Ήταν εκεί και ο Δήμαρχος. Είδαμε φεύγοντας εμείς, νάτος ο Δήμαρχος. Οπότε μείναμε και μιλήσαμε μαζί του. Μιλήσαμε μαζί του, αλλά έβγαλε μια ωραία είδηση ο Δήμαρχος. Ναι, ότι ως πια δεδομένο, σαν ένα συμβόλαιο με τον λαό, ότι δεν θα είναι μόνο η διαπλάτηση. Όχι, θα ηλεκτροδοτηθεί κιόλας. Αυτό είναι. Και έχει δώσει ήδη εντολή στην υπηρεσία του. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, όταν κάνεις έναν δρόμο δεν θα τον φωτίσεις κιόλας. Α, με συγχωρείς κύριε Μαλή μου, δεν εξυπακούονται αυτά. Φτάσαμε πια στο 2020. 2020. Φτιάχνεις ένα δρόμο, το αφήσεις στο σκοτάδι. Πρόκειται να δεις τι είπε ο Δήμαρχος σε μια άλλη συνέντευξη. Ότι επειδή οι διαδικασίες είναι fast track γρήγορα, θα πρέπει να γίνει μια ειδική μελέτη. Και μάλιστα μέσα στη μελέτη αυτή, μας είχε πει, θα είναι και ο δρόμος, το κομμάτι του δρόμου από το Καστέλι μέχρι τα αργινότητα που κάναμε και είναι θεοσκότεινα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ξεπεράσουμε λίγο όλα αυτά. Δηλαδή αυτά που θεωρούνται αυτονόητα, να μην τα θεωρούμε και μεγάλα έργα. Ότι είναι έργο είναι. Εμείς καταλαβαίνουμε. Αλλά τώρα εντάξει, δεν το κάνουμε και το φουσκώσουμε. Μα λοιπόν, τι έχετε πάθει κύριε Μαΐλη σήμερα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας τώρα και λέτε δεν είναι αυτονόητο. Μα τι είναι αυτονόητο. Είναι ένα κοπιώδες έργο το να αδειοδοτηθεί ένας δρόμος και να έρθει ο εργολάβος και να στήσει τις κολόνες και να περάσουν τα σύρματα και να μπουν. Εντάξει, κουράστηκες. Σταμάτα, κουράστηκες. Άλλοι θα το φτιάξουν το έργο. Όχι εσύ. Λοιπόν, και θα πάμε στο πολύ όμορφο κολυμβητήριό μας, όπου εκεί ο Πρωτέας, ο σύλλογος αυτός, ο οποίος ανέβασε 8 αθλητές, ο κολυμβητικός. Αφού είναι, πάμε στο κολυμβητήριο, τι θα ήτανε? Θα έπαιζαν μπάσκετ? Το λέω, λοιπόν, το λέω. Ο Μιχάλης ο Γλινάτσης, ο προπονητής, μαζί με τους αθλητές του, πήρε 8 αθλητές, ανέβηκαν στην Αθήνα, κάνανε ναυαγοσωστική. Και μάλιστα αγώνες που έχουν σχέση με την ναυαγοσωστική. Τη διάσωση. Τη διάσωση.
Και έμαθαν τα παιδιά πολύ ωραία πράγματα. Πήραν 20 μετάλλια, 8 χρυσά. Με ρεκόρ. Πολύ ωραία. Και μπράβο στα παιδιά. Και εμείς κάναμε ένα ρεπορτάζ που θα σας το δείξω. Βλέπω το χρόνο, πριν πάμε στο Δημήτρη μας να κάνει ένα σχολιασμό. Να κάνεις. Που μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση μιλώντας, εσύ μιλώντας με τον κύριο Δήμαρχο, για το θέμα της επιστολής του που αιτιολόγησε. Ναι. Είπε ότι με αυτό το σκεπτικό το έκανα. Ναι. Δεν αρκέστηκε σε αυτό, εσύ επέμενες ακόμα να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι. Μου είπε, το είπε και με έναν τρόπο πολύ πολύ αυστηρό, ότι κοιτάξτε κυρία Μαρίνη, εγώ χαράζω την πολιτική της ΑΝΕΚ. Ναι, βεβαίως. Και αυτό σημαντικό κάτι. Δηλαδή, γιατί εγώ αναφερθήκα στους... Έχει τα μάτια του 14. Ναι, στον πρόεδρο. Και είπα ότι ο πρόεδρος απάντησε έτσι για αυτό το συγκεκριμένο. Λέει, ακούστε να σας πω, εγώ χαράζω την πολιτική της ΑΝΕΚ. Δεν το είπε όμως έτσι, το είπε με αυστηρότητα. Ναι, δεν μπορώ να κάνω εγώ τον δήμαρχο. Και εγώ το κάνω εγώ. Και εγώ δίνω και μία εξήγηση ότι για το θέμα της ΑΝΕΚ έχει τα μάτια του 14. 24 θα σου λέω. Πάμε στο Δημήτρη μας τώρα. Πάμε. Ξεκινάμε. Ναι, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο. Τι λέει ακριβώς για αυτό το θέμα της εταιρείας, ναυτιλιακής εταιρείας Μανούσης που έρχεται στην Κάλυμνο. Πολλά ερωτηματικά θέτει, πολλές ερωτήσεις θέτει και πολλές απορίες έχει. Πάμε να το δούμε. Καλή σας ημέρα κύριε Μαστροκούκο. Καλημέρα και σε εσάς. Καλό μήνα. Α, επίσης, καλό μήνα. Πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Πάντα όταν έρχονται επίσημοι υπουργοί, υφυπουργοί, το γουδί το γουδοχέρι ο Γιάννης Μαστροκούκος. Η συγκοινωνία, η σύνδεση, η ανάπτυξη, αυτό κάνετε. Η σχολή, το τμήμα ίδρυσης μηχανικών εμπορικών. Ένα σχολιασμό θέλουμε στην πρόσφατη επιστολή του Δημάρχου, την οποία φιλοξένησε το Κάλυμνος Νιούς, που ζητάει από το Υπουργείο να ξεκινούν τα δρομολόγια της εταιρείας Μανούση από την Κάλυμνο. Διαβάζεται από δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι να επεκταθεί το δρομολόγιο της άγονης γραμμής, αντί να ξεκινάει η εταιρεία Μανούσης από ΚΟ, να ξεκινάει από Κάλυμνο. Θα μου πει κανείς, καλό δεν είναι? Απάντηση, φυσικά είναι καλό, αλλά ελάχιστο το καλό, διότι είναι άγονος γραμμή και φανταστείτε, Κάλυμνος, ΚΟ, Νήσιρος, Τήλος, Χάλκη, Σίμη, Ρόδος. Ποιος θα επιλέξει τέτοια εξυπηρέτηση όταν θέλει 10 ώρες να πάει στη Ρόδο? Εν πάση περιπτώσει, το καλό είναι ελάχιστο. Η άλλη όψη του νομίσματος. Έχουμε καμιά δουλειά εμείς να φέρουμε την πλέον ανταγωνίστρια εταιρεία της ΑΝΕΚ μέσα στα σπλάχνα μας? Ποιος ανταγωνίζεται την ΑΝΕΚ? Η εταιρεία Μανούσης, η οποία είναι δυνατή, ή έχει νεότερα πλοία, είναι διεκδικητική, είναι μια εταιρεία η οποία ήρθε στα Δωδεκάνησα από την Αλεξανδρούπολη που εκτελούσε τα δρομολόγια, ήρθε για να μπει δυναμικά, να παραμείνει και έχει σαρώσει τις γραμμές. Φανταστείτε ότι πήρε ακόμα και από μας τη γραμμή Κάλυμνος, Ψέριμος, Μαστιχάρη που ήταν της ΑΝΕΚ και ήταν επιδοτούμενη. Τι θέλουμε λοιπόν εμείς, την ανταγωνίστρια αυτή εταιρεία, αντί να διεκδικήσουμε την περίφραξη των συμφερόντων της ΑΝΕΚ, να της πούμε έλα μέσα? Έχουμε κάνει συμφωνία ότι δεν θα πειράξει τον ίσως Κάλυμνος? Δεν ξέρω. Και τέτοιες συμφωνίες είναι συμφωνίες, όπως λέμε, ότι όταν κάνεις συμφωνία με το διάβολο, χάνεις. Διότι τα οικονομικά συμφέροντα δεν έχουν συμφωνίες. Και κάνεις συμφωνία σήμερα μαζί μου, αύριο που δεν θα είσαι εσύ, οι συμφωνίες αυτές έχουν σβήσει και έχει μείνει το πρόβλημα στο νησί. Να σας πω μόνο έτσι για την ιστορία, κύριε Μαστροκούκο, ότι όταν πρώτο έγινε το δρομολόγιο, το παρθενικό, και κατέβηκε ο φακός του Κάλυμνος Νιούς και είπε ότι το παρθενικό ταξίδι σε μια γραμμή, ακούσαμε τα εξαμάξεις από τον ηγέτη τώρα της ΑΝΕΚ, με φράσεις επαξιωτικές, προσβλητικές, ότι ό,τι μπαίνει στην Κάλυμνο και είναι ανταγωνιστικό της ΑΝΕΚ, είναι για μας σχεδόν ο εχθρός. Τώρα εντύπωση. Τι άλλαξε δεν ξέρω. Ναι, μου κάνει ακριβώς κύριε Χαράματα, μια χαρά τα είπατε. Μια χαρά τα είπατε, η υπόθεση και η απόδοση. Δηλαδή, μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση, διότι τα ξέρουν πάρα πολύ καλά τα περί ανταγωνισμού
και μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση, διότι ενώ τη μία μέρα λένε και μιλούν πολύ σωστά, μετά από μερικές μέρες αλλάζουν τα δεδομένα. Παράδειγμα, θυμάστε πάρα πολύ καλά όταν επρόκειτο στην ΑΝΕΚ να γίνει η συνεργασία με την ΑΝΕΜ. Βγήκε ο τότε πρόεδρος Κενίν και τι είπε, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στο διοικητικό συμβούλιο ανταγωνίστρια εταιρεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε καμία σύμπραξη. Σε μία εβδομάδα, άλλα λόγια λέτε ρε παιδιά, έγινε η συμφωνία που έγινε και ρωτώ εσάς και κάθε Καλύμνιο. Σε τι ωφέλησε τη δική μας εταιρεία. Είδε άσπρη μέρα. Ρωτώ, πείτε μου εσείς, γιατί αν σας πω εγώ θα μου πείτε ότι είναι υποκειμενική άποψή μου. Πάτε, δείτε αν η ΑΝΕΚ πήγε καλύτερα. Επίσης, σε αυτό που είπατε, όταν ήρθε το Ζέφυρος στην περιοχή, θυμάστε τι έλεγε ο τότε εν δυνάμει πρόεδρος και εν πρόεδρος της ΑΝΕΚ, ότι κάθε ένας που έρχεται εδώ και μπαίνει στα χωράφια μας δεν είναι επιθυμητός, είναι κοινός ανεπιθύμητος. Τι άλλαξε τώρα που όχι μόνο έρχεται από μόνος του να μπει στα χωράφια, αλλά λέμε, του ανοίγουμε και το δρόμο και του λέμε περάστε, ελάτε στην έδρα μας, ξεκινήστε από εδώ όταν η εταιρεία είναι ανταγωνίστρια και το βλέπετε και όταν εμείς έχουμε δύο νέα σκάφη, το Star και το Κάλυμνος, τα οποία είναι απαξιωμένα και σαπίζουν στο λιμάνι και όταν έχουμε τον ίσος Κάλυμνος, το οποίο είναι γερασμένο και είμαστε ευάλωτος ανταγωνιστής. Λοιπόν, εάν δεν αλλάξουν πολιτική, εάν δεν κοιτάξουν τον εξυγχρονισμό της εταιρείας, σας λέω ότι η εταιρεία με μαθηματική ακρίβεια δεν πάει καλά. Εκτός εάν ο στόχος είναι σε μερικά χρόνια αυτή η εταιρεία να βάλει λουκέτο και το πάμε στο λαού-λαού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο Δήμαρχο. Θα πάμε στο Δήμαρχο. Το συναντήσαμε πού το συναντήσαμε. Το συναντήσαμε στην Παναγία του Χαριτωμένη. Στο χωριό. Για ένα άλλο ρεπορτάζ το οποίο θα κάνουμε τη Δευτέρα. Ναι, θα το δείτε τη Δευτέρα γιατί δεν προλαβαίνουμε. Που προσπαθεί να του δώσει και στους Ελευθεροσταυρίτες που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Αλλά εσύ δεν αρκέστηκες αυτό, επέμενες κάτι. Μα δεν έπρεπε να ρωτήσουμε. Γιατί μου το λες αμομφή. Δεν αρκέστηκα βέβαια γιατί πρέπει να ρωτάμε. Εμείς για αυτή τη δουλειά είμαστε. Λοιπόν, ρωτήσαμε τον Δήμαρχο τι γίνεται και γιατί. Γιατί έγινε αυτή η επιστολή στο Υπουργείο και θα έρθει η εταιρεία Μανούσης και ακούστε τι μας λέει. Κύριε Δήμαρχε, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η επιστολή που στείλατε στο Υπουργείο για την εταιρεία, την αυτιλική εταιρεία Μανούσης να έρθει στην Κάλυμνο να εδραιωθεί κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών και όταν εμείς ως Κάλυμνος News και εμείς οι δημοσιογράφοι κάναμε μία απλή έτσι, ενημέρωση ότι πρόκειται να έρθει η εταιρεία, ακούσαμε τα εξαμάξεις από τον νυν πρόεδρο της ΑΝΕΚ, ο οποίος μας είπε και τι δεν μας είπε. Και τώρα μας κάνει εντύπωση. Ο ίδιος ο Δήμαρχος στέλνει επιστολή στο Υπουργείο και ζητά να έρθει η εταιρεία αυτή εδώ, ενώ ξέρουμε ότι είναι ανταγωνίστρια εταιρεία της δικής μας της ΑΝΕΚ. Και όταν έλεγε και ο ίδιος ο κύριος Θανάτσης ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει καμιά άλλη εταιρεία που να ανταγωνίζεται τη δική μας. Σε ποια γραμμή? Σε οποιαδήποτε γραμμή. Αλήθεια το λέτε. Ναι. Δηλαδή να κόψουμε και την Blue Star που έρχεται από τον Πειραιά. Αυτό λέμε κυρία και τις... Μαΐλη. Λέμε... Κυρία Μαΐλη. Ακούστε με, ακούστε με και εμένα. Ναι, κάνετε μια ερώτηση ναι. Για να απαντήσω. Όχι, επειδή είπατε σε ποια γραμμή και σας λέω στις γραμμές που κάνει η ΑΝΕΚ. Η ΑΝΕΚ πάει στο Καστελόριζο, η ΑΝΕΚ πάει στη Ρόδο, η ΑΝΕΚ πάει στην ΚΟ, πάει στην Ίσυρο. Ακούστε με να δείτε. Κάπου πρέπει να δούμε τα πράγματα με ανοιχτά τα μάτια. Είναι μια επιπλέον γραμμή που θα έχει αφετηρία την Κάλυμνο προς τα κάτω. Το συγκεκριμένο καράφι δεν μπορεί να πάει προς τα πάνω διότι είναι μεγαλύτερο, δεν μπορεί να προσεγγίσει όλα τα λιμάνια. Αλλά να πω κάτι, που η μισή αλήθεια πάντα είναι χειρότερη από το ψέμα. Ακούστε, πριν στείλω την επιστολή, επικοινωνώ με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον κύριο Ποθητό, τον πρώην πρόεδρο, του Λιμενικού Ταμείου, με τον κύριο Μελά, καταρχήν τις αντιπολιτεύσεις, τους δικούς μου, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Του λέω, μπορεί το σκάφος αυτό να φιλοξενείται 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Μίλησα με τον δήμαρχο
του Αγαθονησίου και αντιπρόεδρος της εταιρείας. Μου λέει είναι μία άλλη γραμμή την οποία έχουμε ανάγκη, η οποία συνδυαζόμενη με τα δρομολόγια της ΑΝΕΚ που κατεβάζουν τον κόσμο προς τα κάτω, θα μας δώσει την πρόσβαση να φτάσουμε στην Ρόδο, Καστελόριζο κλπ. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα έγιναν με ιδιαίτερη προσοχή. Επικοινώνησα πριν στείλω την επιστολή, ένα όχι να υπήρχε, εγώ δεν την έστελα. Ωραία. Άρα λοιπόν. Δεν σας ανησυχεί λίγο το γεγονός ότι επειδή η ΑΝΕΚ δεν πάει πολύ καλά. Από πού προκύπτει ότι δεν πάει πολύ καλά? Τα οικονομικά τη στοιχεία και αυτά που λέγονται. Τα οικονομικά τη στοιχεία, ακούστε. Το πρόβλημα της ΑΝΕΚ είναι η παλιότητα του σκάφους. Από εκεί και πέρα, η ΑΝΕΚ έχει τα ίδια χαρακτηριστικά λίγο πάνω, λίγο κάτω, εδώ και 35 χρόνια. Αν κάποιος θέλει να μπει ανταγωνιστικά στην πάνω γραμμή, θα μπει. Δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει κανείς, ανεξάρτητα ότι θα ξεκινά από εδώ το κανάλι. Οι δηλώσεις όμως, ακούστε με, άλλα λέγανε. Ακούστε, εμένα δεν με απασχολεί ο κύριος Θανάτσης ή ο κύριος ο Διαμαντής. Το κουμάντο στην εταιρεία το κάνει ο Δήμος που έχει την πλειοψηφία. Την έχει ο Δήμαρχος. Ναι. Εγώ αν πρόκειται να αδειάσω τον πρόεδρο της εταιρείας για το καλό της εταιρείας, το λέω με την καλή έννοια του όρου. Θα το αδειάσω. Άρα λοιπόν, ας μην δεν τον αδειάσω. Εμείς όμως γιατί ακούσαμε αυτά που δεν έπρεπε να ακούσουμε όταν είπαμε ότι η εταιρεία αυτή... Εξαρτάται που απευθυνθήκατε. Δεν πήγατε στην κοινή γνώμη να της πείτε θέλετε ένα δρομολόγιο που να ξεκινά από το λιμάνι της Καλλίνου. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Βλέπουμε κάτι. Βλέπουμε κάτι. Όχι, βλέπουμε κάτι και το λέμε. Με συγχωρείτε, πήγατε στον κύριο Διαμαντή, ο οποίος είχε μία άποψη. Ο κύριος Θανάτσης είχε αντίθετη άποψη από αυτή που είχα εγώ. Εμένα ξέρετε τι με ενδιαφέρει. Να υπάρχουν πολλά πλοία να επικοινωνούν τα νησιά μας. Και επειδή δεν μπορεί κανείς να βάλει φραγμό σε καμία εταιρεία που θα ήθελε να πάρει μέρος προς το βόρειο... Εδώ να μην γίνεται δηλώσει από πολιτικούς ότι δεν πρόκειται να έρθει ανταγωνίστρια εταιρεία εδώ. Εγώ δεν έκανα τέτοια δήλωση. Εσείς, μόνο εσείς είσαστε πολιτικός. Δεν είμαι εγώ πολιτικός. Μόνο εσείς είσαστε πολιτικός. Με συγχωρείτε, αυτοί που τις κάνουν, ας κάνουν αυτοκριτική. Δεν έχουν σχέση. Δεν με απασχολεί, να κυρία. Αυτοκριτική. Να κάνω αυτοκριτική. Και ο κύριος Διαμαντής και όποιος άλλος έκανε τέτοια δήλωση. Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Μαγιλή. Ωραία, ωραία ακούμε. Ωραία ρεπορτάζ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και ενημερωτικά. Αυτό θα μας το πούν οι τηλεθεατές. Ακούω κάτι μέσα. Πάμε. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Αλουμίνιο Καλύμνου. Φιλίτσης Γεώργιος. Σταθερότητα. Σε πολύ υψηλής ποιότητας προϊόντα. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται. Τεχνογνωσία από συνεχή ενημερωτικά σεμινάρια. Πιστοποίηση FPC CE από το 2009. Γραπτή εγγύηση. Τις κατασκευές μας. Ξεκάθαρη, με γραπτές και αναλυτικές προσφορές με υπογραφή και σφραγίδα. Σύγχρονη, γιατί εφαρμόζουμε με επιτυχία νέες μεθόδους για να έχετε πάντα την καλύτερη και λειτουργικότερη κατασκευή. Κριτήριο εμπιστοσύνης για την ασφάλεια και την αισθητική. Αξιοπιστία, με υψηλές προδιαγραφές παραγωγής και ακριβής παράδοσης στο χώρο σας. Πάντα δίπλα σας και μετά την τοποθέτηση με το αξιόπιστο After Sales Service. Αποκλειστικός πιστοποιημένος συνεργάτης της Europa Aluminium Systems. Φιλίτσης Γεώργιος. Κατασκευές αλουμινίου. Ποταμή Καλύμνου. Τηλέφωνο 2243-051-101. Αλουμίνιο Καλύμνου. Φιλίτσης Γεώργιος.
another feelings. All ends with beginnings. What keeps a planet spinning? The fuzz from the beginning. Κοιτάξτε να πάμε τώρα στο λιμάνι μας, ο ίδιος βγαίνει, να οι ανεμότατες, να τα μπαρμπούνια, να το ένα, να το άλλο, να η χαρά των καπεταναίων. Να τα δούμε αυτά όλα, συμπυκνωμένα. Να πάρει κάποια ψάρια. Τέλεια, τέλεια, πάμε. Πρωί-πρωί, 1η Οκτωβρίου, ο φακός του Καλλινός Νιούς βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού μας. Είναι η μέρα που οι ανεμότατες έχουν πιάσει δουλειά. Και η ανεμότατα καπετά Παντελής του Σάκη Κυπρέου μόλις μπαίνει με την ανατολή του ήλιου στο λιμάνι μας. Το θέμα τώρα είναι, θα μας φέρει κουτσομούρες, θα ρίξει το αφεντικό τα ρόδια για γούρι και το καρπούζι, είναι το έθιμο χρόνων, υπομονή. Η σημερινή άφιξη του καπετά Παντελή έχει και μία συναισθηματική ιδιαιτερότητα. Πριν από 2 ημέρες, ο ιδρυτής αυτής της μεγάλης αλλιευτικής μονάδας έφυγε για τη ζωή. Η σημαία του είναι μεσίστια, σε ένδειξη πένθους. Ξέρω ότι περνάς έτσι. Λοιπόν, έλα, να τον θυμάσαι, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, όπως είπα και πριν, δημιούργησε αυτή την εταιρεία. Συναισθηματικά φορτισμένος είσαι. Να είστε καλά, κύριε Μέρατα, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ψάρια. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, λογικό είναι να είναι αυτή η συναισθηματική φόρτιση. Ψάρια έχει! Ναι. Ψάρια! Λίγα! Λίγα! Ναι! Ναι. Πολλά, πολλά μου λέει εδώ. Ο Παχάρ βαστάει και το καρπούζι. Παχάρ, ο οποίος είναι Αιγύπτιος, αλλά εμείς το λέμε για καλύμιο τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια είσαι, Παχάρ, εδώ? 19. 19. Πάμε! Να το γούρι. Θα πέσει και το ρόδι από το σάκι. Καλές ψαριές να έχετε, Εύη μου. Α, και ο αγιασμός. Σπύρο. Καλημέρα, μάμα μου. Καλό μήνα. Καλές ψαριές να έχεις, καλό μήνα, καλές θάλασσες να βρίσεις πάντα και πολλά πολλά ψάρια. Αμήν, Παναγία. Τι φέρνεις? Καλά, δεν ψαρτώ. Πιάσαμε κουτσομούρες. Κουτσομούρες όχι, μπαρμπούνια. Α, μπαρμπούνια. Μπαρμπούνια ή καλαμάρια. Σε ποιες θάλασσες ήσουνα? Αμοργό, πήγαμε. Πρόλαβες και πήγες Αμοργό, ε. Πήγαμε, ναι. Και τώρα ξεφορτώνεις και φεύγεις. Ξεφορτώνουμε και φεύγουμε. Αμοργό πήγαμε, Λέβερθα και εδώ απ' έξω στην Κάλυπτο. Άντε, καλές ψαριές. Να είστε καλά. Καλό χειμώνα. Υγεία σας. Χειμώνα. Καλό χειμώνα. Καλά ψαρέματα. Καλά ψαρέματα, εσύ υγεία να τα και αγάπη. Να τα ψήνετε ωραία. Εμείς θα τα ψήνουμε και θα τρώει ο κόσμος. Έτσι, μπράβο. Όλα καλά. Ταυτόχρονα γίνονται και οι προμήθειες. Θα μπουν τα φελιζόλ τα άδεια, τα οποία θα γυρίσουν φορτωμένα. Και περιμένω τώρα τον Παχάρ να μας φορτώσει ψαριά. Φόρτωμα αρχίζει. Σπύρο!
Έλα πιο κοντά γιατί ο Σάκης... Δεν μπορεί να μιλήσει ο Σάκης. Για πες μου το καλαμάρι αυτό, γιατί βλέπω να έχετε το ένα πίσω από το άλλο τα... Αυτά είναι η τελευταία καλάδα. Τελευταία καλάδα. Πόσες καλάδες πρόλαβες και έκανες? Δύο. Φέραμε καμιά εκατοστριά κιλά. Γύρω στα 500. Γύρω στα 500. Αμάν. Και μπαρμπούνια. Μπαρμπούνια πρέπει να είναι... μια κατοστή, 120 κιλά. Βγήκε το μυαλοκάμματο δηλαδή. Ναι, βγήκε το μυαλοκάμματο, έτσι. Πρώτης μέρες είναι, πρώτης. Δεν μου είσαι κάτι τώρα, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Βαρβαρής, είσαι ο γιος του τρομερού καπετάνιου του Παρίσι. Από εκεί έμαθες τα μυστικά, καπετάνιο. Από εκεί, Δηλαδή στο μυαλό σου έχεις τώρα τους ψαρότουπους για να ρίξεις τις καλάδες σου. Πρέπει να τα γνωρίζεις. Πρέπει να τα γνωρίζεις. Είμαστε πολλά χρόνια. Έχω 48 χρόνια στη δουλειά. 48 χρόνια, 48. Άρα σου έχει δώσει και οδηγίες ο πατέρας, έτσι. Ναι. Γίναμε λίγο καλύτεροι. Επειδή την αγαπούσαμε τη δουλειά, γίναμε πιο καλύτεροι λίγο. Δεν μου λες τα μέρη που ρίχνεις στις καλάδες σου, τα λες. Σε άλλους. Πολλές φορές ναι. Α, ναι. Δεν σε πειράζει δηλαδή. Πρέπει να ξέρεις, για να τα δουλέψεις, για εποχές. Και τώρα ξεφορτώνεις και φεύγεις. Ναι, ναι. Τι κάτω. Άντε. Αρχή είναι ακόμα, έχουμε ακόμα ένα οκτάδο. Ο Μπαχάρ δεν κουράζεται. Σε λίγο θα δείτε τα τρομερά καλαμάρια και τα μπαρμπούνια. Μην τα δείχνεις ρε, μην τα δείχνεις ρε. Ξανά. Πετάνιε, χριστόψαρα, σκορπί, μπακαλιάρους. Καπετάνιε. Περίμενε, σε κάνουμε φελουζίνα χωρί. Μπαχάρα, ωραία. 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 Καπετάς Σπύρο, έχουμε και κόκκινες γαρίδες. Έχουμε. Πολύ βαθιά, είναι 700 μέτρα. Πόσα? 700 μέτρα πηγαίνει αυτή. Καπετάς Σπύρο. Μετά από περίπου 20 λεπτά ξεφόρτωμα, ο καπετάν Σπύρος μου λέει να πάρω για να δω. Αυτά εδώ. Αυτά, καπετάν, είναι πρώτα. Ναι, ναι. Πρώτα. Για πιάσε μου ένα έτσι από την ουρά, σε παρακαλώ, καπετάν Σπύρο. Το ξεφόρτωμα τελείωσε. Καπετάν Σπύρο, άντε, καλό ταξίδι. Ναι. Καλό ταξίδι. Καλό χειμώνα. Είναι η ώρα τώρα. Το καπετάν Παντελής να φύγει. Οι κάβοι έχουν λύσει. Ο Μπαχάρ θα πάρει τα πράγματα και θα φύγει να πάει στο ιχθυοπολείο. Πάει σιγά. Το ρεπορτάζ μας θα έχει και μια μικρή συνέχεια. Να πάμε και στον τόπο της κατανάλωσης. Αυτή η εικόνα είναι σε όλα τα ηχθυοπολία του νησιού μας. Τα φρέσκα ψάρια έχουν έρθει. Αυτό τι είναι, μπακαλιάρος? Αυτό. Σφυρίδα. Σφυρίδα. Καλό μήνα. Πόσο κιλά είναι αυτή? Αυτή 8. 8, 9 κιλά, 10. Περίπου. Μαμά, βγάλε μια παραπάνω. Καλές δουλειές. Καλό μήνα, καλό μήνα. Πολύ δεν έχει, πάρτε παιδιά. 23 ευρώ είναι τα μέρη. Μεγάλο. Βαγγέλης Κουμπάρος, ηχθυοπόλης. Πώς πήγε η πρώτη μέρα, Βαγγέλη μου? Εντάξει, ακόμα δεν έχει δείξει. Πρώτη μέρα είναι, θα δείξει η κατάσταση που θα πάει. Είχαμε ψάρια. Καλό μήνα κιόλας. Εντάξει, βάση
με ένα-δύο καλά του κάνανε καΐκια, κάτι καλαμάρια φανήκανε προς το παρόν. Τώρα... Βλέπω όμως και κουτσουμουράκια εδώ. Αυτή είναι η διχτυ... του διχτυού. Α, είναι τα διχτυάρικα μας εδώ. Βλέπω τους κάρους σου εδώ. Καλαμαράκια, έτσι. Τιμές σου είναι προσιτές για τον κόσμο. Ναι, ναι. Καλό μήνα. Καλές πωλήσεις να έχεις. Γεια σας. Εσείς τι πήρατε. Τι ψωνίσατε εσείς? Ναι. Σε μου τάχνω ζάπα. Α, γιατί είσαι η κυρία Κουμπάρου, είσαι. Η κυρία Κουμπάρου. Λοιπόν, να χαίρεις τα παιδιά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να πούμε χαιρετισμού στην Αμερική. Ναι, ναι. Πού να στείλουμε? Στο Τιτρόιτ. Έφυγαν. Έφυγαν οι ευχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Καλλινονιούς βρίσκεται στο ηχθειοπολείο του κυρίου Καμπουράκη Μανώλη. Μανώλη μου, τι κάνεις? Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο με υγεία. Καλά, καλές πωλήσεις να έχεις. Για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Έχουμε κουτσομούρες σήμερα. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες κουτσομούρες. Πάρα πολύ ωραίες κουτσομούρες. Και εδώ, δες και εδώ. Για μόλις ήρθανε. Και εδώ. Τέλεια. Δηλαδή τώρα μιλάμε, ψητές, τηγανητές, με χόρτα. Με χόρτα. Το καλύτερο φαΐ, το πιο υγιεινό φαΐ. Εντάξει, μεσογειακή διατροφή. Μείνε εκεί, επειδή συνηθίζουμε πάντα όταν ερχόμαστε, να παίρνουμε και μεγάλα ψάρια. Βλέπω λοιπόν εδώ δίπλα, πρέπει να είναι τι ψάρια είναι αυτά που δείχνω. Λακέρδες. Να μου πιάσει ένα εδώ βοηθός, εδώ από την ουρά. Όλα καλά λοιπόν, έτσι. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Αυτό το Μανώλη μου, για πες μου τώρα, είναι λακερδόψαρο? Αυτό είναι λακερδόψαρο. Και θα το φάμε πώς? Στο φούρνο με πατάτες. Αχα. Τηγανιτό, ψητό, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Και θα φύγει τώρα εδώ στην Κάλυμνο ή θα τα στείλεις πάλι αυτά? Αυτά είναι για εδώ στην Κάλυμνο. Στην Κάλυμνο. Τα άλλα τα μεγάλα, τα ωραία. Τα μεγάλα, οι συναγρίδες φύγανε στην Αθήνα. Τα πήρανε στην Αθήνα. Έχουν φαγωθεί αυτές, έτσι. Λοιπόν, την ίδια ώρα. Καλό μήνα να έχετε, παιδιά. Καλό μήνα. Με αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες από την Κάλυμνο, το νησί των σφουγγανάδων, των ψαράδων, το ρεπορτάζ μας τελειώνει. Καλό μήνα να έχουν όλοι μας. Καλές ψαριές να έχουν οι ψαράδες μας και καλές πωλήσεις οι εμπόροι μας. Και υγεία σε όλο τον κόσμο. Και υγεία σε όλο τον κόσμο. Βίγλες. Λοιπόν, στις Βίγλες γίνεται, όπως σας είπαμε και στην αρχή, ένας πολύ ωραίος και μεγάλος δρόμος, εξαιρετικός, ο οποίος θα ηλεκτροδοτηθεί κιόλας, μας είπε ο Δήμαρχος. Σε παρακολουθώ, κυρία Μαρή. Ναι, μπράβο. Έτσι. Δεν θα μείνει στο σκοτάδι, ευτυχώς. Πάμε να το δούμε. Με το φακό του Καλλινός News ήρθαμε την επόμενη μέρα εδώ στον περιφερειακό δρόμο προς τις Βίγλες για να δείτε τι δουλειά γίνεται. Είμαστε ακριβώς στη στροφή με τους δύο μεγάλους βράχους που υπήρχαν εδώ και τους πέταξαν κάτω. Είναι ακριβώς πίσω μου, θα τους πάσουν τώρα για να μεγαλώσει ο δρόμος. Γίνεται ένας μεγάλος εντυπωσιακός δρόμος. Βέβαια έχει ακόμα αρκετή δουλειά να ανοιχθεί, να μαζευτούν τα μπάζα, γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ήταν και ένας δρόμος πολύ όμορφος μεν, σκουπιδότοπος δε. Και γι' αυτό μαζεύονται τα πάντα. Από εδώ και πέρα θα πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι ένας δρόμος για περίπατο, πολύ όμορφος. Με τον κύριο Γιαβάση, τον κύριο Θοδωρή Γιαβάση θα μιλήσουμε τώρα, γιατί είναι ιδιοκτήτης εδώ της περιοχής, ο οποίος έχει αφήσει και ανοίγεται ο δρόμος αρκετά και γίνεται μεγάλος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό θα τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας. Κάνετε. Καλά είμαστε κι εμείς, καλά κι εσείς, βλέπετε αποστάσεις κρατάμε. Ναι, αν και...
Έλατε τώρα να σας πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την κολύμβηση. Στο κολυμβητήριό μας, όπου είναι ο κολυμβητικός σύλλογος. Πρωτέας. Πρωτέας. Και ο προπονητής και οι αθλητές, ο προπονητής ο Μιχάλης Γλινάτσης, οι αθλητές του εκεί είχαν πάρει μέρος στην Αθήνα σε αγώνες ναυαγοσωστικής. Πήρανε πολλά μετάλλια, τα παιδιά ήταν χαρούμενα και μας δείξανε τι ακριβώς κάνανε. Ποιοι ήταν οι αγώνες αυτοί. Ναι. Οι αγώνες είναι με εμπόδια στη θάλασσα. Μην το αναλύεις, πάμε να το αναλύει ο ίδιος ο προπονητής. Ακριβώς. Το φακό του Κάλυπνος Γιούς έχουμε έρθει στο κολυμβητήριο που βλέπουμε εδώ την ομάδα του Πρωτέα να προπονείται. Πήραν μέρος σε κολυμβητικούς, ναυαγοσωστικούς κολυμβητικούς αγώνες. Πανελλήνιους στην Αθήνα και γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί πήρανε 20 μετάλλια τα παιδιά. 8 αθλητές, 20 μετάλλια. Ο προπονητής τους, ο Μιχάλης ο Γλινάτσης, είναι δίπλα μου και θα μιλήσουμε αμέσως μαζί του. Καταρίνα, καταρχήν συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας, καθότι οι επιτυχίες ήταν πολλές. Τα παιδιά έκαναν 3 πανελλήνια ρεκόρ, 2 ο Αλέξης και ένα ο Γιάννης. Και ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και δίνουμε ένα άλλο τόνο, αν θέλετε, πέρα από κολυμβητικό σωματείο, είμαστε και αθλοσωστικό σωματείο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και είναι πολύ σημαντικό αυτά τα παιδιά να ξέρουν να σώζουν ζωές. Είναι βασικό αυτό και πράγματι το σκεφτήκατε και πήρατε μέρος. Και βλέπω ότι πήγαν και πάρα πολύ καλά. Ακριβώς. Η προσπάθεια ξεκίνησε το 17, όταν έκανα μία ημέρα αθλητική ναυαγοσωστική στα παιδιά που τους άρεσε. Μετά το 18 πέρυσι έκανα μία ημερίδα, αν θέλετε, Γέφυρα, ναι. Όπου ήταν εβδοματικό σεμινάριο για γονείς και παιδιά. Το 19 έκανα ένα εβδομαδιαίο camp αθλητικής ναυαγοσωστικής. Φέτος ο σύλλογος εξοπλίστηκε με όλα τα απαραίτητα για να πάμε τουλάχιστον πολύ καλά προετοιμασμένοι στους αγώνες. Και η αυτή συνέχεια, η κορύφωση της τριετούς προσπάθειας ήταν η κατάκτηση 9 χρυσών μεταλλίων, 8 ασημένιων και 3 χαλκιδίων. Πολύ ωραία. Και υπάρχει και συνέχεια στην ναυαγοσωστική. Φυσικά. Οι 6 αθλητές από τους 8 του Πρωτέα που συμμετείχαν, ναι, εξαιτίας των χρόνων που κάνανε και των μεταλλίων που πήρανε, αν το καλό συσταθεί η εθνική ομάδα αθλητικής ναυαγοσωστικής για το καλοκαίρι, ενώ ναι, αν συσταθεί λόγω COVID, γιατί φέτος είναι μια πολύ περίεργη χρονιά, 6 αθλητές είναι μέσα στην εθνική ομάδα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να γνωρίσουμε τα παιδιά τώρα. Αλέξης Καλεμπέσης, πήρα πρώτη θέση στα 100 μέτρα με εμπόδια και έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Επίσης βγήκα πρώτο στα 100 μέτρα ρημούλκηση που έκανα και εκεί πέρα πανελλήνιο ρεκόρ και δεύτερη θέση σε σκητάλη 4x50 μεικτή. Μάμα Ζωγραφάκης, βγήκα δεύτερο στη ρημούλκηση 100 μέτρα ανδρίκελο, βγήκα τρίτη θέση στα 100 μέτρα εμπόδια και πρώτη θέση στη σκητάλη 4x25 με το ανδρίκελο. Είμαι ο Βασίλης Πούλος, βγήκα τρίτος στα 100 μέτρα με εμπόδια, δεύτερος στα 100 μέτρα ρημούλκηση ανδρίκελου και πρώτος στη σκητάλη 4x25 ανδρίκελου. Χριστίνα Εργά, πήρα μέρος στο εκατοστάρι εμπόδιο το οποίο βγήκα τρίτη, στη ρημούλκηση το οποίο βγήκα δεύτερη και στο 50, στα 4 25άρια που βγήκα πρώτο. Γιάννης Κινενούνης, βγήκα τέταρτο στα 100 μέτρα με εμπόδια, πρώτο στα 100 μέτρα ρημούλκηση ανδρίκελου κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ και δεύτερο στην ομαδική σκητάλη 4x50 μιχτή. Νικές μας ο Νικόλας, βγήκα έκτος στο άθλημα 100 μέτρα με εμπόδια, βγήκα τέταρτος στη ρημούλκηση ανδρίκελου 100 μέτρα και βγήκα πρώτος στο 4x25 μεταφορά ανδρίκελου. Thank you.
πούμε ότι είναι εξαιρετικά τα μαθήματα ναυαγοσωστικής που κάνει ο κύριος Μιχάλης Γλινάτσης στους αθλητές του, γι' αυτό έχουν και αυτές τις επιδόσεις και είναι πάρα πολύ καλό να ξέρουν οι κολυμβητές πώς να σώζουν ζωές. Είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της κολύμβησης, το οποίο δυστυχώς επειδή δεν έχουμε κολυμβητήριο το οποίο θα θέλαμε να δουλεύει όλο τον χρόνο, αναγκαστικά ψάχνουμε και άλλους τρόπους, αν θέλετε, να δελεάσουμε τα παιδιά, τους δίνουμε και άλλα ερεθίσματα, προκειμένου να δουν την κολύμβηση με ένα άλλο μάτι, με ένα πιο υπεύθυνο μάτι, και το οποίο θα μπορέσει αύριο μεθαύριο να τους κάνει πιο ενεργούς πολίτες, πιο μάχημους εντός εισαγωγικών, γιατί η κολύμβηση είναι μεν ένα πάρα πολύ ωραίο αγώνισμα, αλλά είναι η αρχή για πολλά περισσότερα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το θέσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γλινάτση. Να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά που ήταν καταπληκτικά και μπράβο σας και συγχαρητήρια και για τις νίκες σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα, δύο, τρία. Στην πίεση μας έχει ο Γλινάτσης, μας έβαλε να κάνουμε σπαστά. Στην πίεση, στην πίεση, στην πίεση, πρωτέας έχω στην καρδιά. Ζαλίζομαι απ' τα 90. Ζαλίζομαι και από τα σπαστά. Παρόλα αυτά, πρωτέας έχω στην καρδιά. Τελειώσαμε. Τελικά ήταν ωραία τα ρεπορτάζ. Εσείς θα μας το πείτε στα μηνύματα που μας στέλνετε. Πολύ ωραία. Ακούστε το πάμε. Πολύ ωραία. Εγώ περιμένω από τους τηλεθεατές μας. Όπως μας στέλνουν μηνύματα κάθε τόσο, έτσι και τώρα περιμένω να μάθω αν ήταν ωραία τα ρεπορτάζ. Χαιρετισμούς. Γιατί δεν το κάνει εσύ πρώτα. Ωραία, να είστε χαρούμενοι, να είστε αισιόδοξοι, να είστε πάντα μα πάντα μα πάντα χαμογελαστοί. Χαιρετισμού στου Καλίμι Σόου που γη τη θάλασσα. Και τώρα λέμε και του ψαράδε μα και του φουγαράδε μα και του ξηφιάδε μα και του ανεμοτοντάριδε μα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας. Φιλίτσης Γεώργιος. Σταθερότητα σε πολύ υψηλής ποιότητας προϊόντα. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται. Τεχνογνωσία από συνεχή ενημερωτικά σεμινάρια. Πιστοποίηση FPC CE από το 2009. Γραπτή εγγύηση στις κατασκευές μας. Ξεκάθαρη, με γραπτές και αναλυτικές προσφορές με υπογραφή και σφραγίδα. Σύγχρονη, γιατί εφαρμόζουμε με επιτυχία νέες μεθόδους για να έχετε πάντα την καλύτερη και λειτουργικότερη κατασκευή. Κριτήριο εμπιστοσύνης για την ασφάλεια και την αισθητική. Αξιοπιστία, με υψηλές προδιαγραφές παραγωγής και ακριβής παράδοση στο χώρο σας. Πάντα δίπλα σας και μετά την τοποθέτηση με το αξιόπιστο After Sales Service. Αποκλειστικός πιστοποιημένος συνεργάτης της Europa Aluminium Systems. Φιλίτσης Γεώργιος. Κατασκευές αλουμινίου. Ποταμή Καλύμνου. Τηλέφωνο 2243-051-101. Αλουμίνιο Καλύμνου. Φιλίτσης Γεώργιος.
Σε σπίτι αλλού μου, απόψε πάντα μόσαμε σε σπίτι αλλού μου.